Κεφάλαιο, τα παιδικά χρόνια του Ιβάν. Συχνά, ο κόσμος συσχετίζει τις δικές μου παιδικές εντυπώσεις με αυτές του Ιβάν. Όμως η αναλογία αυτή δεν στέκει, αφού τα μόνα μας κοινά στοιχεία είναι η ηλικία και ο πόλεμος. Η δική μου μοίρα δεν ήταν τόσο τραγική. Εγώ ζω ενώ αυτός πέθανε. Πολέμησε ενώ εγώ πήγα στην εξοχή, στο σπίτι της γιαγιάς μου, στο Γυρεβέζ. Τώρα δεν υπάρχει πια. Έχουν υψώσει τις όχθες του ποταμού για να χτυπούν τον ενεργειακό σταθμό του και ο Βόλγας το σκέπασε. Μόνο το καμπαναριό βγαίνει έξω από τα νερά. Η βασική πόλη της διαμάχης για την ταινία του Ιβάν ήταν ο Σάτρ και ο Μοράβια. Ο Μοράβια με επέκρινε και ο Σάτρ με υποστήριζε. Διάβασα το άρθρο του Μοράβια με μεγάλη προσοχή. Πράγματι, κατέλυε την ταινία μου. Το διάβασα με ευχαρίστηση. Οι επικρίσεις του ήταν υψηλού επίπεδου. Η σκέψη του οξία. Ήταν σχεδόν ευχάριστο να σε επικρίνει. Είχα μάθει στις τυποποιημένες επικρίσεις και για να πω την αλήθεια δεν είχα ακόμη συνηθίσει. Ήταν η πρώτη μου ταινία και ο Μοράβια είχε δίκιο να την επικρίνει. Ο Σάρτρ πάλι με υπερασπιζόταν με τρόπο υπερβολικά φιλοσοφικό, που δεν με έπειθε. Κεφάλαιο, η δημιουργή. Ποτέ δεν διαχώρισα τη ζωή μου από τις ταινίες μου. Οι ταινίες ήταν πάντα τμήμα της ζωής μου και όποτε έπρεπε να γυρίσω μια ταινία, όφιλα να πάρω ζωτικές αποφάσεις. Πολλοί διαχωρίζουν τη ζωή τους από τις ταινίες τους. Ξέρω ανθρώπους που ζουν με έναν τρόπο και οι ταινίες τους εκφράζουν καταστάσεις και απόψεις που είναι εντελώς διαφορετικές. Καταφέρνουν να διαχωρίσουν τις συνειδήσεις τους από τη δουλειά τους. Αυτό ποτέ δεν το κατόρθωσα. Ο κινηματογράφος δεν είναι το επάγγελμά μου. Είναι η ζωή μου. Με ευχαριστεί να δημιουργώ τις ταινίες μου, να γράφω το σενάριο, να επινοώ τις σκηνές, να ψάχνω για χώρους. Με άλλα λόγια, να ανασύρω από το μυαλό μου τα αναγκαία για τη δημιουργία μιας ταινίας. Όμως, κατά τη γνώμη μου, το γύρισμα δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Όταν όλα έχουν πια μελετηθεί, αυτά που σκέφτηκες πρέπει να γίνουν με τεχνικά μέσα και αυτό είναι βαρετό. Οι ταινίες και οι εμπειρίες του Ντολσένκο μου στάθηκαν σημαντικές. Όμως, αν με ρωτούσαν για τον αληθινό μου δάσκαλο, οφείλω να απαντήσω ο Μιχαήλ Ρομ. Υπήρξε πραγματικός μου δάσκαλος, καθώς διεύθυνε για πολλά χρόνια τη σχολή κινηματογραφίας. Μου έμαθε πώς να είμαι ο εαυτός μου. Του χρωστώ πάρα πολλά. Πιστεύω ότι αυτοί που θα μείνουν στην ιστορία του κινηματογράφου θα είναι οι ποιητές. Υπάρχει κάποιος νόμος. Ο κινηματογράφος των δημιουργών γίνεται από ποιητές και όλοι οι μεγάλοι σύγχρονοι σκηνοθέτες είναι ποιητές. Όμως, τι είναι ο ποιητής στον κινηματογράφο? Είναι ο σκηνοθέτης που δημιουργεί τον δικό του κόσμο και δεν προσπαθεί να αναπαράγει την πραγματικότητα που τον περιβάλλει. Αυτός είναι ο ποιητικός κινηματογράφος, ο κινηματογράφος των δημιουργών.
Κεφάλαιο Αρσένη Ταρκόφσκι. Αναμφισβήτητα ο πατέρας μου είναι ο μεγαλύτερος ζών Ρώσος ποιητής. Έχει ένα δυναμικό λυρισμό και ένα πνευματικό σφρίγος που τον καθιστούν ποιητή στην πιο αμυγή του μορφή. Γι' αυτόν ως ποιητή το κυρίαρχο είναι η ενδότερη, η πνευματική έννοια της ζωής και η αίσθηση του πνευματικού χρέους απέναντι στον τόπο του, τη χώρα του και το ρόλο του. Είναι μετριόφρον, ποτέ δεν έγραψε κάτι για να γίνει διάσημος, για να βγει στην επιφάνεια, για να σταδιοδρομήσει στην ποίηση. Έζησε δύσκολα χρόνια. Η πρώτη του συλλογή έπρεπε να εκδοθεί. Όταν ο Σντάνοφ εξαπέλυσε σταυροφορία εναντίον των εφημερίδων Αστέρας και Λένιγκραντ, μια σκληρή και κατά τη γνώμη μου άδικη κριτική. Κατηγορούσε την ποίηση της Αχμάτοβα, του Ζόσενκο, τις ταινίες του Άιζενστάιν. Ήταν δύσκολη καιρή. Έτσι το βιβλίο του πατέρα μου δεν εξεδόθη. Τα βιβλία και τα ποίηματά του άργησαν πολύ να εκδοθούν. Μόνο πρόσφατα άρχισαν να εμφανίζονται. Πολύ αργά. Ακολουθεί ποίημα του Αρσένη Ταρκόφσκι. Τον συναντήσεών μας την κάθε στιγμή γιορτάζαμε σαν ευλογία. Μόνοι εμείς στον κόσμο ολάκερο και από φτερό πουλιού πιο τολμηρή και ανάλαφρη ήσουν. Σα παραζάλι στη σκάλα, πηδούσε στα σκαλιά και μέσα από την υγρή την πασχαλιά πήγαινες στη δική σου επικράτεια, από του καθρέφτη την άλλη την πλευρά. Σαν έπεφτε όμως η νυχτιά με της ευμένειας το δώρο, οι πύλες άνοιγαν του θυσιαστηρίου. Μες στο σκοτάδι έλαμπες, αργά γέρδοντας η γαδέμια, και αποκοιμιώσουν. «Ας είσαι ευλογημένη», έλεγα ξέροντας πως η ευλογία μου είναι παράτολμη. Κοιμώσουν και για να αγγίξει τα βλέφαρα της βαθυγάλανης οικουμένης, σέρδονταν από το τραπέζι η πασχαλιά. Και τα βλέφαρα που γαλανάδα άγγιξε κοιμώνταν ήρεμα. Το χέρι ήταν ζεστό, κρυστάλλινος ο σφιγμός των ποταμών. Νεφελώδη τα βουνά, ανήσυχες οι θάλασσες. Μα εσύ κρατούσε στη γήινη σφαίρα στην παλάμη σου, κρυστάλλινη, και κοιμώσου στο θρόνο και, ω, δίκαιε Θεέ, ήσουν δική μου. Ξύπνησες και ξανά γράψες το καθημερινό ανθρώπινο λεξικό και η φωνή στο λαρίκι μισοσβησμένη γέμισε και έδωσε στη λέξη μια νέα έννοια που σήμαινε τσάρος. Κι όλα στον κόσμο μεταμορφώθηκαν, ακόμη και τα απλά πράγματα, η λεκάνη, όταν στεκόταν ανάμεσά μας σαν φρουρός το γάργαρο μα και σκληρό νερό. Μας παρέσυρε άγνωστο που. Μπροστά μας περνούσαν σαν οφθαλμαπάτες, πόλεις χτισμένες από θαύμα θαρρής. Η μέντα απλώθηκε κάτω από τα πόδια μας και πουλιά ανταμώναμε στο δρόμο μας και από το ποτάμι ψάρια πετάγονταν και ο ουρανός άνοιξε μπροστά στα μάτια μας. Όταν η μοίρα τα ίχνη μας ακολούθησε, σαν τρελός με το ξηράφι στο χέρι. Μετάφραση από τα ρωσικά, Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης.